Έτσι δεν είπες, είχε κάνει την αναγνώριση εκείνα τα παπούτσια. Σωστά. Και τώρα ένα άλλο συγγενικό πρόσωπο, όταν... ένα άλλο μέλος της οικογένειας αναγνώρισε το άλλο παπούτσι που φοράει το παιδί. Προτού τα δει τα το παπούτσι που βρέθηκε στο δεξί πόδι του Νικόλα, το ρώτησαν τι νούμερο παπούτσι φοράει. Όχι τη μητέρα, ένα άλλο πρόσωπο από την οικογένεια. Έφυγε. Όχι την οικογένεια. Δεν είναι η μητέρα, όχι. Όχι τη μητέρα. Δεν είναι η οικογένεια που αναγνώρισε. Επίσης, εάν είχε. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Δεν είναι η οικογένεια που αναγνώρισε το παπούτσι που φορούσε, ένα άλλο μέλος της οικογένειας. Δεν είναι η μητέρα, δεν είναι η μητέρα από την οικογένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, και το άνθρωπος αυτός είπε και για ένα σημάδι το οποίο υπήρχε στο παπούτσι. Και όντως το σημάδι αυτό υπήρχε στο παπούτσι. Στο ένα παπούτσι που βρέθηκε στο δεξί πόδι του παιδιού. Οπότε, συνεπώς, για τις αρχές, αυτό είναι το παπούτσι που φορούσε το παιδί και όχι τα δύο που βρέθηκαν πίσω από το βουνό. Στο δρόμο, άνω τελεία. Βουνό. Θα σταλούν, βέβαια. Όλα. Ναι, άνω τελεία, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει και έχουμε πολλά στοιχεία να πούμε. Θέλω και την άποψη του κυρίου Λέων σε αυτά τα μέχρι τώρα που έχουμε πει, γιατί είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας και είναι πολύ σημαντικό, Κωνσταντίνα μου, το γνωρίζεις και εσύ μέσα από τη νομική σου ιδιότητα αυτό το κομμάτι. Όμως, επειδή έχουμε δηλώσεις της οικογένειας αποκλειστικά, οι οποίες δεν θέλουμε να λέμε ψέματα, δεν έγιναν μετά αυτές οι δηλώσεις που βρέθηκε το πτώμα του παιδιού, έγιναν πριν, όπου ο Γιώργος, τελειώνοντας το ρεπορτάζ του από εκεί, γύρω στις 12 και στον τόπο εκεί στο σημείο έκανε κάποιες δηλώσεις. Θέλω ο Γιώργος ακριβώς να μας πει πότε έγιναν αυτές οι δηλώσεις, για να τις δούμε κιόλας και σε ποια στιγμή της έρευνας. Γιώργο μου. Την Παρασκευή το μεσημέρι, Ζήνα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, έξω από τη στάνη εκεί, δηλαδή στο σημείο που λέμε εμείς ότι τελείωνε ο χωματόδρομος και πλέον ξεκινά το δρόμο για το βουνό, εκεί όπου βρισκόμασταν και ήμασταν με τους άνδρες της ΕΜΑΚ, τα δύο μέλη της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ, μαζί με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο που ήρθανε από την Αθήνα για να βοηθήσουν τις έρευνες. Εκεί λοιπόν πετύχαμε εμείς την οικογένεια, συνομιλήσαμε μαζί τους, μας κάναν έκκληση, Ζήνα, και η μητέρα αλλά και ο πατέρας, ο οποίος δεν έχει μιλήσει έως τώρα στις κάμερες. Βουρκωμένοι και οι δύο ζητούσαν όποιος μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Να τους δούμε λοιπόν. Άρα, αυτά εδώ τα στοιχεία γίναν ακριβώς περίπου εκεί που βρέθηκε το πτώμα. Εκεί συνάντησε και τους γονείς ο Γιώργος περίπου, εκεί κοντά στη στάνη. Εκεί λοιπόν του κάνουν δηλώσεις.